Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πέρυσι από αυτό εδώ το βήμα είχα πει ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα ήταν ο τελευταίος μιας κακής κυβέρνησης που πήγε την Ελλάδα πίσω. Οι πολίτες δικαίωσαν αυτή την πρόβλεψη και ο προϋπολογισμός του 20 είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και η επιλογή μας αυτή μας γεμίζει ευθύνη. Γιατί εμείς ξέρουμε γιατί κερδίσαμε και ξέρουμε επίσης τι περιμένουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες από μας. Κάποιοι άλλοι δεν κατάλαβαν γιατί έχασαν και δεν αντιλαμβάνονται ότι οι πολίτες δεν περιμένουν πια τίποτα από αυτούς. Μία αναφορά θα κάνω μόνο εισαγωγικά στην τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στο πρώτο μέρος της, γιατί στο δεύτερο άλλαξε αρκετά ο τόνος της εκφοράς του λόγου του. Κύριε Τσίπρα, ξέρετε ότι οι ψυχολόγοι λένε ότι υπάρχουν 5 στάδια διαχείρισης συναισθημάτων μετά από μια μεγάλη απώλεια. Εν προκειμένου ήταν η απώλεια της εξουσίας στην οποία αναφέρομαι, όχι κάποια άλλη απώλεια. Είναι η άρνηση, είναι ο θυμός, είναι η διαπραγμάτευση, η κατάθλιψη και η αποδοχή. Αν κρίνω από το ύφος σας σήμερα, είσαστε ακόμα στο στάδιο του θυμού. Εύχομαι να φτάσετε στην αποδοχή χωρίς να περάσετε από τα άλλα δύο στάδια. Σας άκουγα να περιγράφετε την εικόνα της Ελλάδος των πρώτων μηνών του 2019 και αναρωτιόμουν σε τι παράδεισο ζούσαμε και δεν το εκτιμούσαμε, κύριε Τσίπρα. Και επειδή μιλήσατε πολύ για την απάτη, κύριε Τσίπρα, δεν είστε ανιχνευτής απάτης, παραγωγός απάτης είστε, και η απάτη και το ψέμα είναι λέξεις απαγορευμένες για εσάς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο φετινός προϋπολογισμός, ο πρώτος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν περιέχει εκπλήξεις και πυροτεχνήματα. Αποτυπώνει απλά σε αριθμούς τις πολιτικές για τις οποίες λάβαμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Είχα δεσμευθεί απέναντι στον ελληνικό λαό για 3 κεντρικές προτεραιότητες. Θα μειώσω τους φόρους, θα δημιουργήσω πολλές καλές νέες θέσεις εργασίας και θα αποκαταστήσω το αίσθημα ασφάλειας, και αυτό ακριβώς κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και είναι αυτή η συνέπεια λόγων και πράξεων που επιβραβεύεται από τους πολίτες. Γιατί ο προϋπολογισμός ανακουφίζει τη μεσαία τάξη και φροντίζει για τους ασθενέστερους μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο μείωσης των φόρων. Αλλά δημιουργεί ταυτόχρονα και ζωτικό χώρο για ανάπτυξη και τη δημιουργία νέου πλούτου, πυροδοτώντας την ατομική προκοπή και την κινητικότητα προς τα πάνω. Με λίγα λόγια, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος γράφει τίτλους τέλους σε μια αποτυχημένη πολιτική. Γίνεται ο αισιόδοξος ο δικός χάρτης για τη νέα πορεία της Ελλάδος στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και η πρόγευση αυτής της νέας πορείας έχει ήδη αποτυπωθεί στο έργο το οποίο συντελέστηκε από τον Ιούλιο, σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, σε 32 σχέδια νόμου τα οποία ψηφίστηκαν, πολλά εκ των οποίων βρήκαν ευρύτερη κοινοβουλευτική στήριξη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το χαιρετίζω αυτό. Νόμοι οι οποίοι προβλέπουν ρυθμίσεις για όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής. Την οργάνωση του κράτους, τη μείωση των φόρων, την τόνωση των επενδύσεων, μέχρι την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και στους δρόμους. Σε ένα νέο σύνταγμα που θωρακίζει με ήθος την πολιτική ζωή, αποδεσμεύει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις εκλογές.
ενώ καθιερώνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους αδύναμους και διευκολύνει επιτέλους την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού με σχεδόν καθολική διακομματική συνένεση. Αλλά και με καθημερινά μέτρα, τα οποία απευθύνονται στην καρδιά της κοινωνίας. Η μείωση των τιμών των φαρμάκων από το Υπουργείο Υγείας, η κατάργηση των ουρών για τους βαριά ασθενείς, η αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας. Μέσα στο πρώτο πεντάμινο η κυβέρνηση κάλυψε το δημοσιονομικό κενό το οποίο παραλάβαμε. Και μην αμφισβητείτε, κύριε Τσίπρα, τους έγκυρους κρατικούς λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου. Έκαναν καλά τη δουλειά επί δικών σας ημερών και κάνουν καλά τη δουλειά και επί δικών μας ημερών. Γιατί αυτό είναι το καθήκον τους. Μειώσαμε νωρίτερα από όσο αναμενόταν τον έμφυα. Κατά 22% ένα μέτρο το οποίο ανακούφισε 7,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Νωρίτερα φέτος καταβλήθηκε και το επίδομα θέρμανσης. Το αυξήσαμε 2 φορές για να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν περισσότεροι δικαιούχοι. Ενώ μέχρι τα Χριστούγεννα σχεδόν 300.000 ευάλωτα νοικοκυριά παίρνουν έκτακτη χριστουγεννιάτικη ενίσχυση. Και με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο όλες οι επιχειρήσεις, όχι μόνο οι μεγάλες και οι μικρές, θα πληρώνουν στο εξής λιγότερο φόρο. Σε ένα δεύτερο μέτωπο καταργήθηκαν επιτέλους τα capital controls. Θυλάκισαν τη χώρα για 4 χρόνια. 600.000 καινούργιοι δανειολήπτες μπήκαν στο νέο καθεστώς ρυθμίσεων. Δρομολογήθηκε η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων με το σχέδιο Ηρακλής. Μεγάλες επενδύσεις, όχι μόνο το ελληνικό, απεγκλωβίστηκαν και δόθηκε νέα όθηση στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Αποπληρώθηκε επίσης το ακριβό τμήμα των δανείων του Δουνουτού. Η ΔΕΗ σώθηκε, προχωρά απελευθερωμένη σε ένα αισιόδοξο μέλλον, πάντα όμως υπό κρατικό έλεγχο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η τελευταία τέταρτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η θετικότερη από κάθε άλλη. Ούτε βέβαια είναι τυχαίο, κύριε Τσίπρα, το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με αρνητικά επιτόκια. Όλα αυτά ανακυκλώνονται, αντανακλώνονται διεθνώς στην αναβάθμιση της χώρας από τους διεθνούς οίκους αξιολόγησης. Την πρόοδό της σε όλους τους δείκτες του οικονομικού κλίματος. Κόστος δανεισμού της χώρας, δεκαετές ομόλογο, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας, κύριε Τσίπρα. Δεν είναι δικό σας δημιούργημα αυτό, είναι δημιούργημα αυτής της κυβέρνησης. Το καταφέρω στα πρακτικά, παρακαλώ. Στο εσωτερικό όμως εκφράζεται και ένα άειλο κέρδος. Διατρέχει οριζόντια την κοινωνία. Είναι η διάχυτη αισιοδοξία, η διάθεση για δημιουργία. Έχουμε τη δυνατότητα πια να μπορούμε να συζητάμε για το χριστουγεννιάτικο στολισμό. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Οι πολίτες βγαίνετε από την αίθουσα εδώ, είναι πιο αισιόδοξοι, είναι πιο χαρούμενοι και αυτό συνιστά συνολικά μια μεγάλη κατάκτηση για την κυβέρνησή μας. Υπάρχει πίστη ότι τα πράγματα μπορούν επιτέλους να πάνε προς τα μπρος. Και πρόκειται για τη θετική ανταπόκριση των Ελλήνων στο δικό μας αδιαπραγμάτευτο σύνθημα. Το είπαμε και το κάνουμε πράξη. Αυτή η συνέπεια επιβραβεύεται σήμερα, κύριε Τσίπρα, από τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα επικαλεστώ στην ομιλία μου πολλούς αριθμούς, πολλές στατιστικές. Όλα αυτά εξάλλου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τις προηγούμενες μέρες από τους ομιλητές μας, από τον Υπουργό Οικονομικών, και τις μεγάλες διαφορές μας με το χθες, αυτές εκφράστηκαν στις κάλπες πριν από 5,5 μήνες. Η Ελλάδα κοιτάχθηκε στον καθρέφτη της αυτογνωσίας, αναγνώρισε λάθη και χαμένες ευκαιρίες. Καταδίκασε τη δημαγωγία, καταδίκασε την καθήλωση, επιλέγοντας τον αυτοδύναμο δρόμο της αλήθειας, της προόδου και του αποτελέσματος. Η επιλογή αυτή είναι μια επιλογή η οποία δικαιώνεται καθημερινά. Θα αποφύγω λοιπόν τις συνήθεις παραθέσεις ψυχρών στοιχείων, όπως και τους πολιτικούς διαξηφισμούς. Είπαμε, δεν ξεχνάμε, αλλά προχωράμε.
Αντιμετωπίζω, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, την απόψινή διαδικασία στη Βουλή ως ένα πεδίο διαλόγου των πολιτικών δυνάμεων, όπου είναι εφικτό ως κέντρο σύγκλησης, που μεταφέρει, παρά τις παλιές μας διαφορές, τη συζήτηση σε ένα νέο σύνορο. Αυτό μεταξύ στασιμότητας και ευημερίας. Και μια ευκαιρία να αναδειχθεί η οριμότητα και η διάθεση συνεννόησης των κομμάτων, ιδίως στα εθνικά θέματα. Θα έρθω σε αυτό το θέμα στη συνέχεια. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να καταθέσω ορισμένες σκέψεις για το πολιτικό περιεχόμενο του σχεδίου μας, για την ιδεολογική πρόταση που κρύβεται πίσω από τους αριθμούς του προϋπολογισμού, για το κοινωνικό ενδιαφέρον που επενδύουν οι λέξεις του. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού του 2020. Πρώτον, συνδυάζει την κοινωνική φροντίδα με την ανάπτυξη. Και αυτό το υπηρετεί διορθώνοντας παλαιότερες αδικίες, αλλά ανοίγοντας και το δρόμο για νέες επενδύσεις και νέες δουλειές. Στόχος μας είναι από τη διανομή σποραδικών επιδομάτων σε όλο και φτωχότερους πολίτες να περάσουμε επιτέλους την απέναντι όχθη σε ένα διαρκώς αυξανόμενο εθνικό εισόδημα, το οποίο θα κατανέμεται δίκαια σε όλους. Και δεύτερον, ενώ παραμένει ρεαλιστικός, στρέφεται με αισιοδοξία στο αύριο. Το κάνει δίνοντας βάρος σε δυναμικούς τομείς, όπως η πράσινη ενέργεια, η ψυχική οικονομία, καθώς και σε χώρους όπως η παιδεία και η υγεία, όπου το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι δομικό και είναι και λειτουργικό. Γιατί υπάρχουν αλλαγές που ενώ οι ίδιες δεν απαιτούν χρηματοδότηση, στην πράξη μπορεί να αποδεχθούν κερδοφόρες. Και το αναπτυξιακό νήμα του προϋπολογισμού διαπερνά κάθε μέτρο του, μειώνοντας το συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% και το συντελεστή για τα μερίσματα από το 10% στο 5%, δημιουργεί έφορο έδαφος για επενδύσεις. Προβλέποντας επίσης χαμηλό συντελεστή για τις νεοφυείς δράσεις και φόρο μόνο 10% για τα αγροτικά σχήματα, πρημοδοτεί τις πρωτοβουλίες του αύριο. Με το σχέδιο Ηρακλής ανοίγει πάλι το δρόμο για τη χρηματοδότηση καινούριων επιχειρηματικών πρωτοβουλίων. Μην ανησυχείτε, κύριε Τσίπρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αξιοποιηθεί το μαξιλάρι για την κάλυψη εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου. Σας το εξήγησε και ο Υπουργός Οικονομικών. Οι εγγυήσεις δεν προσμετρούνται ούτε στο έλλειμμα, ούτε στο χρέος. Μην έχετε, λοιπόν, καμία ανησυχία αυτό. Το σχέδιο Ηρακλής θα απαλλάξει τις τράπεζες από το 40% των κόκκινων δανείων τους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι οι τράπεζες θα μπορούν και πάλι να προσφέρουν ρευστότητα σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, για να μπορέσει να στηριχθεί η παραγωγική επιχείρηση που μέχρι σήμερα δεν είχε πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί την παράλληλη προτεραιότητα της στρατηγικής μας για το 2020. Μείωση του φορολογικού συντελεστή του εισαγωγικού στο 9%. Μείωση του ΦΠΑ σε φάρμακα, σε κρίσιμους τομείς. Αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση. Το δηλώνουν όμως και όλα όσα έχουν προηγηθεί. 180 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 300.000 οικογένειες. Απαλλαγή των αμαία από την εισφορά αλληλεγγύης. Απονομή, δεν είπατε κάτι γι' αυτό, 66.000 συντάξεων χειρίας που μας κληρονομήσατε και αυτή η κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο μέσα σε 2 μήνες τις έδωσε. Οι δαπάνες δεν γίνονται χωρίς μελέτη και δεν γίνονται χωρίς ευθύνη απέναντι στη δημοσιονομική ισορροπία. Θα αντισταθιστούν νέα από περισσότερα έσοδα που θα φέρει η ανάπτυξη, όπως και από τη ρεαλιστική επιτέλους αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με τη δυναμική εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σας άκουσα επιφυλακτικό γι' αυτό, κύριε Τσίπρα. Είναι σωστό μέτρο οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, για να μπορέσουμε επιτέλους να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, ειδικά στο ΦΠΑ και ειδικά σε τομείς όπως η εστίαση, με τις νέες αντικειμενικές αξίες,
με τον αποτελεσματικότερο έλεγχο νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Κοινωνική μέρημνα και ανάπτυξη δεν αποτελούν για αυτή την κυβέρνηση μεμονωμένες ούτε αντιφατικές στοχεύσεις. Η πρώτη απλά δεν υπάρχει, χωρίς τον πρόσθετο πλούτο, τον οποίο παράγει η δεύτερη. Μικρότερος ένφια ανακουφίζει το πορτοφόλι εκατομμυρίων Ελλήνων σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα όμως, σε συνδυασμό με κίνητρα όπως η αναβάθμιση των κτηρίων, η απαλλαγή φόρου στις μεταβιβάσεις, αλλάζει συνολικά την εικόνα της αγοράς ακινήτων. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει διάσταση και κοινωνική και αναπτυξιακή. Κύριε Τσίπρα, η αγορά των ακινήτων αυξήθηκε κατά περίπου 11% το 2019. Αυτή είναι η τάση της αγοράς ακινήτων τα τελευταία 10 χρόνια και η σύγκρισή της σε σχέση με το τι έγινε στην Ισπανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι μακροχρόνιες τάσεις. Και αν η αγορά ακινήτων ακολουθήσει μια αντίστοιχη πορεία, αυτό σημαίνει αύξηση της αξίας, της περιουσίας του κάθε ελληνικού νοικοκυριού, κύριε Τσίπρα. Μην απαξιώνετε λοιπόν, και καταθέτω στα πρακτικά, τόσο εύκολα τις πολιτικές οι οποίες τονώνουν σήμερα την οικοδομική δραστηριότητα και συνολικά την αγορά ακινήτων. Είμαστε μια χώρα με μεγάλα ποσοστά ιδιοκατοίκησης και η αγορά ακινήτων θα αποτελέσει κύριο βραχίωνα αναπτυξιακής πολιτικής για αυτή την κυβέρνηση. Όχι στη λογική του παρελθόντος, χτίζουμε όπου θέλουμε, ό,τι θέλουμε, χωρίς κανόνες, μια ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον, μια ανάπτυξη που θα αναβαθμίσει το κτηριακό μας δυναμικό με καινούρια υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, μια ανάπτυξη που θα φέρει στην Ελλάδα νέους ιδιοκτήτες ακινήτων, ανθρώπους οι οποίοι θα αγοράσουν ακίνητα από το εξωτερικό και θα επενδύσουν την περιουσία τους στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι θετικές εξελίξεις και εμείς ποντάρουμε και στηρίζουμε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά. Μείωση του φόρου στα μερίσματα και στις επιχειρήσεις. Δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αφορά κάθε ελληνική επιχείρηση. Και άκουσα και το επιχείρημα ότι πολλές επιχειρήσεις είναι ζημιογόνες. Τις καταλήξατε ζημιογόνες με 4 χρόνια πολιτική σας, κύριε Τσίπρα, τις σακίσατε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αλλά κάθε μείωση φόρου αφορά επιχείρηση η οποία σήμερα πληρώνει φορολογία, πληρώνει φόρο στα μερίσματα, θα την εκμεταλλευτεί και οι επιχειρήσεις, ξέρετε, κύριε Τσίπρα, και οι επιχειρηματίες, οι σπουδαίοι επιχειρηματίες, μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι, έχουν ένα μεράκι, θέλουν να τη μεγαλώσουν την επιχείρησή τους. Και όταν τους δοθεί η δυνατότητα, θα επενδύσουν αυτά τα κέρδη πίσω στην επιχείρηση. Και αν τα πάρουν ως μερίσματα, όπως κάνουν πολύ μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, γιατί αυτό είναι ο κύριος τρόπος αμοιβής τους, ναι, θα φορολογηθούν με 5%, όχι με 10%. Είναι αναπτυξιακή πολιτική λοιπόν αυτή και κοινωνική πολιτική. Και σας μίλησε και ο Υπουργός Οικονομικών για την σύνδεση της μείωσης των φόρων με την ανάπτυξη. Δεν αμφισβητείτε, κύριε Τσίπρα, αυτό στη διεθνή βιβλιογραφία. Δεν αμφισβητείτε, κύριε Τσακαλώτο. Είστε μία μικρή μειοψηφία. Μας έχετε πει πολλές φορές ότι είστε μαρξιστής οικονομολόγος. Το λέτε και είστε υπερήφανος γι' αυτό. Είστε η εξαίρεση. Ο κανόνας δεν λέει αυτό. Ο κανόνας λέει ότι όταν μειώνεις φόρους, χωρίς να ξεφεύγεις από τους δημοσιονομικούς στόχους, η οικονομία παίρνει μπροστά. Ίσως το δικό σας αριστερό φαντασιακό κόσμο αυτό δεν ισχύει. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό βρίσκει εφαρμογή στις πιο πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός από την κοινωνική και την αναπτυξιακή διάσταση, ο προϋπολογισμός έχει και μια δεύτερη διάσταση. Είναι η διάσταση που απαντά στις προκλήσεις του μέλλοντος. Και αυτές δεν είναι άλλες από την κυκλική οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη, την καθαρή ενέργεια. Δεν άκουσα πολλά πράγματα από την αντιπολίτευση συνολικά όλες αυτές τις μέρες που συζητεί το προϋπολογισμός. Όμως, αυτά είναι τα καινούργια πεδία στα οποία θα δοκιμαστούν όλες οι χώρες στα χρόνια που έρχονται. Μια υπεύθυνη κυβέρνηση δεν μπορεί να αποστρέφει το βλέμμα από το αύριο. Οφείλει να προβλέπει, οφείλει να σχεδιάζει και οφείλει να δρά. Ο προϋπολογισμός από τη φύση του έχει ετήσια εφαρμογή.
όμως έχει ένα προσανατολισμό τετραετίας. Και για πολλές πολιτικές έχει έναν ορίζοντα δεκαετίας. Να δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν σχεδιάζει κανείς το πώς θα εφαρμοστεί η ηλεκτροκίνηση στην πατρίδα μας, το σχέδιό του πρέπει να είναι σχέδιο δεκαετίας. Και εμείς προβλέπουμε ότι σε 10 χρόνια το 10% των οχημάτων στην πατρίδα μας μπορούν να είναι ηλεκτροκίνητα χωρίς να καταναλώνουν δηλαδή συμβατικό καύσιμο. Και στο ίδιο διάστημα και πολύ νωρίτερα θα έχουν διαχωριστεί τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ειδικά το φυσικό αέριο θα αξιοποιηθεί ως η γέφυρα μετάβασης στις πιο ήπιες μορφές ενέργειας, ώστε σε αυτήν τη δεκαετία οι ανανεώσιμες πηγές να ξεπεράσουν το 60% μέχρι το 2030 για την τελική κατανάλωση ρεύματος. Και σε αυτό το νέο περιβάλλον θα πρωτοστατεί η νέα ΔΕΗ. Κύριε Τσίπρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ μία μέρα πριν από τις ευρωεκλογές ήταν στο 1,46. Στο κλείσιμο της θεσινής μέρας ήταν στο 4,12. Τριπλασιάστηκε η αξία της επιχείρησης. Τριπλασιάστηκε η αξία της επιχείρησης, η οποία σας θυμίζω ότι ανήκει κατά 51% στο ελληνικό δημόσιο. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση, πυλώνας ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα, και η επιχείρηση αυτή και κατά συνέπεια και η κρατική πολιτική, όπως εκφράζεται μέσα από το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, διαθέτει πλέον ένα σαφές σχέδιο για μια μεγάλη πρόκληση για την πατρίδα μας, που δεν είναι άλλη από την απεξάρτηση από το λιγνίτι. Την οριστική απεξάρτηση από το λιγνίτι, το αργότερο μέχρι το 2028. Μέχρι το 2023, με εξαίρεση την Πτολεμαίδα 5, θα έχουν κλείσει όλες οι ρυπογόνες λιγνητικές μονάδες της χώρας μας, και αυτό μας βάζει στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Η επιχείρηση έχει ήδη εκπονήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο με τη συνέργεια ελληνικών και ξένων κεφαλαίων. Και βεβαίως με τη μερική ιδιωτικοποίηση έως 49% του ΔΔΕ, ώστε να αποκτήσει η χώρα επιτέλους ένα σύγχρονο ηλεκτρικό δίκτυο. Αντιλαμβάνομαι τις επιφυλάξεις που ίσως προκαλούν τόσο φιλόδοξοι στόχοι. Ωστόσο, πολύ περισσότερο όταν έχουν μεσολαβήσει χρόνια αγκυλώσεων που κράτησαν τη χώρα μακριά από τα δρόμενα στον υπόλοιπο κόσμο. Όμως είναι στόχοι ρεαλιστικοί. Μπορούν να επιτευχθούν με σωστές επιλογές. Πολλές δεν έχουν κανένα απολύτως κόστος. Η αδειοδότηση για αιωλικά πάρκα διαρκεί σήμερα από 7 έως 10 χρόνια. Για φωτοβολταϊκά από 4 έως 5. Ο χρόνος αυτός μπορεί να συντηρηθεί στους 24 μήνες. Κυκλική οικονομία σημαίνει παραγωγή, αξιοποίηση των πάντων. Όχι μόνο τα δώρα της φύσης, τον αέρα, τον ήλιο, αλλά και τα σκουπίδια μας. Κυκλική οικονομία για τη χώρα μας σημαίνει δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις και δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει ότι μπορούμε να προσελκύσουμε μόνο σε αυτόν τον κρίσιμο αναπτυξιακό τομέα μέσα σε μία δεκαετία επενδύσεις που να ξεπερνούν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Ειδικά στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου σε κάποιες περιφέρειες η χώρα έμεινε πολύ πίσω. Έχουμε τα θετικά δείγματα γραφής στις περιφέρειες εκείνες οι οποίες προχώρησαν και τα εξαιρετικά αρνητικά δείγματα γραφής στις περιφέρειες που έμειναν κολλημένες σε αγκυλώσεις του παρελθόντος. Όλος τυχαίως
αυτές ήταν στα χέρια στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία πενταετία. Ευτυχώς άλλαξε και αυτό και τώρα τουλάχιστον σε επίπεδο περιφερειών δεν υπάρχει κανένα άλοθη και καμία δικαιολογία για καθυστερήσεις. Βρισκόμαστε εξάλλου στον πυρήνα της Ευρώπης. Λίγα πράγματα άκουσα συνολικά στη συζήτηση του προϋπολογισμού για την ευρωπαϊκή διάσταση των εθνικών μας πολιτικών. Και αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι μόλις πριν από λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το European Green Deal, τη δέσμευση δηλαδή, το σχέδιο για το πώς θα φτάσουμε στη λεγόμενη κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Όπως σας είπα, εμείς είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τις κοστοβόρες δυνητικές μας μονάδες μέχρι το 2028. Έτσι θα έχουμε στην φαρέτρα μας ένα πολύ ισχυρό όπλο για να διεκδικήσουμε πρώτη στην Ευρώπη αυξημένη χρηματοδότηση από τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου για τη Δίκαιη Μετάβαση. Κάτι που σημαίνει ότι ολόκληρη Δυτική Μακεδονία και περιοχές της Πελοποννήσου θα μπορούν πρώτες να ενταχθούν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον πρωτοπορίας και να μετασχηματίσουν τελείως τον παραγωγικό του ιστό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κάθε αλλαγή προσανατολισμού της χώρας προϋποθέτει και αλλαγή στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Προϋποθέτει όμως και αλλαγή στον τρόπο σκέψης των πολιτών. Έχει έρθει η ώρα επιτέλους να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και κυρίως να απλώσουμε την αντίληψή μας πέρα από ξεπερασμένους μύθους που μας κρατούσαν μέχρι σήμερα καθυλωμένους. Ο πρώτος μύθος είναι ότι δήθεν η ευνοϊκή φορολόγηση των επιχειρήσεων και μάλιστα βάζοντας στην ίδια μοίρα μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ευνοεί μόνο τους επιχειρηματίες, δεν βοηθά την ανάπτυξη και τις νέες επενδύσεις. Όπως σας είπα, η αλήθεια είναι ακριβώς η ανάποδη. Πριν από ένα χρόνο, οι επιχειρήσεις είχαν συνολική φορολογική επιβάρυνση περίπου 40%. Το ποσοστό αυτό τώρα μειώνεται συνολικά στο 28% με προοπτική να φτάσει στο 24%. Βάζω φόρο εισοδήματος και μερίσματα μαζί. Και γιατί, επαναλαμβάνω, δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στη μείωση των φορολογικών στελεστών. Θα μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο να επενδύσουν περισσότερο, να προσλάβουν περισσότερο κόσμο, να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε, κύριοι της αντιπολίτευσης, εάν επιμένετε στην απόλυτη ποινικοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο επιχειρηματίας έχει δύο επιλογές. Είτε να μην επενδύσει, να συμβιβαστεί στο υφιστάμενο μέγεθός του, να προσπαθήσει να τα βγάλει πέρα όπως, ή να προσπαθήσει συνειδητά και κατακριτέα να κλέψει το κράτος και να φοροδιαφύγει. Αυτές οι πολιτικές απεδείχθησαν παντελώς αδιέξοδες. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το στίχημα της μείωσης της φορολογίας αυτή η κυβέρνηση θα το κερδίσει. Και θα το κερδίσει με την κοινωνία σύμμαχο. Είναι λοιπόν εκτός τόπου και χρόνου οι ταξικοί χαρακτηρισμοί για μέτρα όπως αυτό. Επιμένετε να κάνετε μια διάκριση μεταξύ μεγάλων, μεσαίων, μικρών επιχειρήσεων. Μα ο σκοπός μας είναι οι μικρές επιχειρήσεις να γίνουν μεσαίες και μετά να γίνουν μεγάλες. Έτσι δεν είναι? Η χώρα χρειάζεται πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε επιχειρήσεις να μπαίνουν πάντα μικρές. Θέλουμε να μεγαλώνουν. Και θέλουμε να μεγαλώνουν μέσα σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού το οποίο δίνει στις νέες επιχειρήσεις, στις νεοσύστασες επιχειρήσεις, αυτές που εμείς επιβραβεύουμε με ειδικά φορολογικά κίνητρα, τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν τους μεγάλους αντιπάλους, τους ανταγωνιστές τους, επί ίσης όρης. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο μύθο. Τα αποκαλούμενα υπερπλεονάσματα. Θα θυμίσω ότι κατά την τριετία
2016-2018 αφαιρέθηκαν από την οικονομία 11,4 δισεκατομμύρια πέραν των δεσμεύσεων που είχατε συμφωνήσει με τους πιστωτές. Την ίδια ώρα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο αυξήθηκαν κατά 18,1 δισεκατομμύρια. Πράγματι, στο τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, οι πιστωτές μας επέβαλαν σκληρή λιτότητα. Εσείς πήρατε αυτή τη λιτότητα και την κάνατε σιριζαϊκή υπερλιτότητα. Βάλατε παραπάνω φόρους από αυτό που σας ζητήσανε. Γίνατε μνημονιακότεροι των μνημονιακών. Αυτή ήταν η λογιστική αλχημία η οποία σας επέτρεπε να παράγετε υπερπλεονάσματα, να επιστρέφετε κάποια πίσω με τη μορφή επιδομάτων των Χριστουγέννων, ταυτόχρονα όμως να έχετε ισοπεδώσει τη μεσαία τάξη. Αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα σήμερα είναι πλεόνασμα επενδύσεων, όχι πλεόνασμα φορολογίας. Και η στόχευση του προϋπολογισμού, αλλά και όλων των πολιτικών που ξεδιπλώνει αυτή η κυβέρνηση, ακριβώς εκεί απευθύνεται. Στη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να επενδύσει στη χώρα, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος, να προσδοκά σε ένα λογικό κέρδος και να κάνει τη δουλειά του γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς να ταλαιπωρείται από περιττή γραφειοκρατία. Μόλις προλίγων ημερών, η Διυπουργική Επιτροπή ενέκρινε 6 νέες επενδύσεις ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου. Και ακολουθούν πολλές περισσότερες. Σχετικά τώρα με τις παλιές δεσμεύσεις της χώρας, έχω κάθε λόγο να αισιοδοξώ. Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά, επιμένετε να κάνετε πως δεν το ακούτε, ότι η δέσμευση η προεκλογική της Νέας Δημοκρατίας ήταν πρώτα να κερδίσουμε αξιοπιστία και μετά να διεκδικήσουμε μείωση των πλεονασμάτων το 2021. Αυτό είχα πει προεκλογικά, αυτό είχα πει από αυτό το βήμα ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, αυτό κάνω τώρα και ως Πρωθυπουργός. Θα διεκδικήσουμε και θα πετύχουμε τη μείωση των πλεονασμάτων το 2021. Τώρα, ως προς το επιχείρημα ότι δήθεν εσείς με κάποιο μαγικό τρόπο είχατε καταφέρει να μειώσετε τα πλεονάσματα στο 2,5%, σας απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών, θα τα επαναλάβω γιατί δεν ήσασταν στην αίθουσα. Στις 7 Μαΐου δώσατε μία εντολή και είπατε από αυτό εδώ το βήμα ότι ανοίγει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ειδικός λογαριασμός, ο οποίος θα πρικιστεί με 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να πιστούν οι Ευρωπαίοι ότι υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη μείωση των πλεονασμάτων. Λες και δεν ξέρετε ότι άλλο το ταμιακό απόθεμα και άλλο η δημοσιονομική στόχη. Γιατί δεν άνοιξε ποτέ αυτός ο λογαριασμός, κύριε Τσίπρα? Γιατί δεν άνοιξε, κύριε Τσακαλώτε? Πού είναι αυτός ο λογαριασμός? Τη φαντασία σας μόνο. Και μετά μιλάτε για απάτη. Μιλάτε για απάτη. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη απάτη η οποία ακούστηκε προεκλογικά. Η μεγαλύτερη απάτη από όλες. Τίποτα δεν είχατε συμφωνήσει με κανέναν. Και το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρετε και εσείς και το ξέρει και ο υπουργός σας. Τώρα για το τελικό επιχείρημα ότι για ό,τι καλό συμβαίνει τώρα οφείλεται περίπου στο χθες, τι να πω. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τότε γιατί σας γύρισαν την πλάτη οι πολίτες? Σας μαύρισαν γιατί τους μαυρίσατε τη ζωή. Καιρός λοιπόν να το αντιληφθείτε. Πάμε λοιπόν στους στόχους του προϋπολογισμού. Τιμούμε ότι η ανάπτυξη θα φτάσει στο 2,8% στο τέλος του 2020. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το ΑΕΠ θα προσεγγίσει τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην απασχόληση, ίσως τον πιο κρίσιμο
δίκτυο. Ο στόχος μας είναι να έχουμε 100.000 λιγότερους ανέργους τον επόμενο χρόνο. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέει ο προϋπολογισμός αυτής της κυβέρνησης. Εξειδικευμένος οργανισμός για την εργασία, Manpower, προβλέπει ότι η Ελλάδα το πρώτο τετράμινο του 2020 θα έχει την μεγαλύτερη ζήτηση εργασίας ανάμεσα σε 43 χώρες. Στο χέρι μας είναι αυτή την αισιόδοξη εκτίμηση να την κάνουμε πράξη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μίλησα προηγουμένως για την ανάγκη μιας κυριολεκτικά ριζοσπαστικής σκέψης. Ο ανθρωπολόγος Κλοντ Λέβι Στράους έγραφε ότι για να φτάσουμε... Είδατε? Ναι. Το ξέρετε, βλέπω. Χαίρομαι. Για να φτάσουμε... Γιατί τέτοια ανησυχία? Για να φτάσουμε στο πραγματικό, πρέπει να παραμερίσουμε το βιωμένο. Μέρος του βιωμένου στην πατρίδα μας είναι και η δειλία απέναντι στις μεταρρυθμίσεις. Η παραγνώριση της κέραιας σημασίας τους, στην οποία εθίστηκαν κάποιοι ύστερα από χρόνια ραθυμίας και λαϊκισμού. Οι μεγάλες αλλαγές, λοιπόν, οφείλουν να είναι ακαριές, αλλά όχι ακραίες. Να ανακοινώνονται με μέτρο, να θεσμοθετούνται αμέσως, κυρίως όμως να εφαρμόζονται. Και συχνά οι ριζικές τομές θέλουν χρόνο για να οριμάσουν ακόμα και στη συνείδηση εκείνων υπέρ των οποίων συντελούνται. Γι' αυτό και προϋποθέτουν μέθοδο, ιδίως όταν οι προσδοκίες είναι υψηλές, ύστερα από μία τετραετία μεγάλων απογοητεύσεων. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι να διατυπώνεται αποφασιστικά η πολιτική βούληση και να γίνεται η καθοριστική αρχή. Η κοινωνία είναι πιο όρημη, πιο έτοιμη από ό,τι πιστεύουν πολλοί για μεγάλες αλλαγές. Το έδειξε αυτό και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η στροφή προς την ανακύκλωση, το κίνημα και η πλήρης εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Σεβασμό στον ομιλητή. Μόλις θες, εκατομμύρια Αθηναίοι ταλαιπωρήθηκαν, γιατί 21 υπάλληλοι του μετρό άλλαξαν πόστο με βάση τις ανάγκες του εργοδότη τους. Σπεύσατε φυσικά να τους υπερασπιστείτε. Ζήτησα πρώτος συγγνώμη για την ταλαιπωρία από τους συμπολίτες μας. Αλλά αναλαμβάνω ταυτόχρονα και δράση για να αλλάξω τα κακώς κείμενα. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συγγνώμη μπορεί να έγινε και ένα σύνθημα αντίστασης των πολλών στην αυθαιρεσία των λίγων και ότι θα γίνει αφετηρία για μεγαλύτερο αλληλοσεβασμό, που γρήγορα θα πλαισιωθεί και με μία ρύθμιση που δεν θα εμποδίζει την ελεύθερη διαμαρτυρία ορισμένων, αλλά θα υπερασπίζεται και την ελεύθερη δυνατότητα κυκλοφορίας των πολλών, όπως επιτάσσουν οι κανόνες της δημοκρατίας. Όπως επιβάλλει ο αναγκαίος αλληλοσεβασμός, που αποτελεί τον πυρήνα πάνω στον οποίο κάθε οργανωμένη κοινωνία πρέπει να χτίζεται. Οι αλλαγές, λοιπόν, θα φανούν σύντομα και σε πιο σύνθετα προβλήματα. Σε τομείς που απαιτούν σοβαρή
μελέτη, σχεδιασμό, οριμότητα στην εφαρμογή. Ό,τι λέμε λοιπόν, το κάνουμε. Μένουμε πιστοί στη γλώσσα της αλήθειας προς τον πολίτη. Γιατί η μεταρρυθμιστική ορμή μπορεί και κάποτε να σκοντάφτει. Μπορεί να συνοδεύεται, ναι, και από πισωγυρίσματα και από παραλήψεις. Θα είμαι ο τελευταίος που θα αρνηθεί ότι σε ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο ανάταξης της χώρας δεν θα σημειωθούν λάθη. Θα είμαι ο πρώτος που θα σπεύσει να τα θεραπεύσει. Ποτέ όμως δεν θα συμψηφίσω τις λίγες μικρές αστοχίες μας με τα πολλά και μεγάλα ασφάλματα του χθες. Εμείς σε 5 μήνες εντοπίζουμε λάθη και τα διορθώνουμε, ενώ εσείς κάνατε λάθη επί 5 χρόνια και παραμένετε αδιόρθωτοι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός δεν κρύβει το ενδιαφέρον του για τη μεσαία τάξη και τους μισθωτούς. Και ξέρω ότι μέχρι στιγμής οι μισθωτοί, ειδικά αυτοί με εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, δεν έχουν ωφεληθεί τόσο από τις πολιτικές μας στο βαθμό που ίσως θα περίμενα. Αυτό όμως αλλάζει. Καθώς μήνα με το μήνα εντός του 2020 θα δημιουργείται πρόσθετος δημοσιονομικός στόχος, δεσμεύομαι ότι το 2020 επιτέλους ξεκινά η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ξέχασα, και αυτή θα την κάνατε, αλλά δεν προφτάσατε. Και στο ίδιο διάστημα θα ολοκληρωθεί η δέσμευσή μας για συνολική μείωση του ένφια κατά 30% με πρόσθετη μείωση του ένφια κατά 8%. Προσέξτε όμως, σε συνδυασμό με νέες αντικειμενικές αξίες. Γιατί η φορολογική δικαιοσύνη είναι να πληρώνουν δίκαιο ένφια και οι ακριβές ιδιοκτησίες της Μυκόνου, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο. Τέλος. Στο τελευταίο Eurogroup αποφασίστηκε τα κέρδη από τη διακράτηση των ομολόγων των κεντρικών τραπεζών να επιστρέψουν στην Ελλάδα χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις και χωρίς προϋποθέσεις. Συνολικά, μέχρι τον Μάιο του 2022, τα δημόσια ταμεία θα ενισχυθούν συνολικά με 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Για τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων, όπως ο Βόρειος, ο οδικός άξονας της Κρήτης. Μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων. Δίκτυα φυσικού αερίου στη Μακεδονία. Θα αξιοποιηθούν όμως και σε τομείς όπως η παιδεία και η υγεία. Αλλά και για τη χρηματοδότηση εμβληματικών πρωτοβουλειών μέσα στο 2020 θα εγκαινιαστεί το πρώτο από τα πολλά νέα δημόσια πρότυπα σχολεία. Και μέσα στο χρόνο, τώρα είναι που θα ανατριχιάσετε, θα ξεκινήσει η πιλωτική συνεργασία 3 δημόσιων νοσοκομείων με τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το σουηδικό μοντέλο. Και ας έρθουμε
Όλα αυτά τα είχαμε πει προεκλογικά, αλλά δεν είχατε διαβάσει καλά το πρόγραμμά μας. Απλά καταλαβαίνω γιατί έχετε μία ενόχληση όταν είμαστε απλά συνεπείς στις πολιτικές μας. Έχω και εδώ ένα ωραίο έγγραφο για εσάς. Το είπαμε, το κάναμε. 55 δεσμεύσεις που υλοποιήθηκαν στις πρώτες 180 μέρες της διακυβέρνησης και προχωράμε. Για δώστε το εδώ πέρα στους συναδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταλάβουν τι σημαίνει συνέπεια στην άσκηση της πολιτικής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ίσως κάποιοι να απορούν γιατί επιμένω τόσο πολύ στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Παρακολουθώ μάλιστα με ενδιαφέρον και μια συζήτηση για το ποιος ανήκει και ποιος δεν ανήκει σε αυτήν. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν ορισμένα πράγματα. Όταν μιλάω για μεσαία τάξη, αναφέρομαι στα δυναμικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας που δεν προσδιορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το εισόδημά τους, αλλά και από την αντίληψη που έχουν για τη ζωή, τη διάθεση να εργαστούν και να προκόψουν. Είναι η μεσαία τάξη. Το καταλάβαμε. Δεν ανήκετε εκεί και δεν ενδιαφέρεστε για αυτή. Μην το κάνετε και τόσο εξόθαλμο. Είναι με άλλα λόγια. Ελάτε λίγο. Είναι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες της διπλανής πόρτας. Είναι αυτοί οι οποίοι έκτισαν την Ελλάδα. Ενώ ενώνονται σε ένα σύνολο, δεν μεταβάλλονται σε μάζα, παραμένουν ξεχωριστές προσωπικότητες με ατομικές ευθύνες. Είναι πολίτες με αίσθηση της κοινής τους μοίρας. Είναι πολίτες που παράγουν δίχως να φωνάζουν, που απαιτούν από το κράτος αποτελεσματικότητα και σεβασμό στα χρήματα που πληρώνουν. Και απαιτούν, αυτή η μεσαία τάξη απαιτεί από τους πολιτικούς να μην προσβάλλουν όχι μόνο την νοημοσύνη τους, αλλά και την αξιοπρέπειά τους. Με άλλα λόγια, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, για να χρησιμοποιήσω μία ενδυματολογική μεταφορά. Μεσαία τάξη είναι όλοι αυτοί που συνήθως ντύνονται απλά, όμως ξέρουν και να φορούν γραβάτα εκεί που πρέπει. Είναι αυτοί τους οποίους προσβάλλατε 4 χρόνια. Παρακαλώ. Φαίνεται... Εσείς βγήκατε από τα ρούχα σας. Ησυχία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε σοβαρά θέματα να συζητήσουμε ακόμα. Παρακαλώ. Ισχυρή οικονομία σημαίνει ισχυρή πατρίδα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε καιρούς ταραγμένου διεθνούς περιβάλλοντος. Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα για λίγη ησυχία στην αίθουσα. Και εγώ με τη σειρά μου θα παρακαλούσα τους συναδέλφους, κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Ολοκληρώνουμε τη συνεδρίαση. Παρακαλώ, μην ξεπερνάτε τα όρια. Η ισχυρή δημοσιονομική εικόνα πολλαπλασιάζει την ισχύ της χώρας μας στο διεθνές προσκήνιο και επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών συμμαχιών
καθιστά την Ελλάδα διαρκή δύναμη ασφάλειας και προόδου στην περιοχή. Τι των χρημάτων σπάνιοι κολλήσονται, τονίζει ο Περικλής για τους Σπαρτιάτες, μιλώντας στην Εκκλησία του Δήμου λίγο πριν την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου. Ακριβώς για να υπογραμμίσει ότι η κακή οικονομική κατάσταση της πόλης εμποδίζει τη θωράκισή της και μειώνει την εμβέλειά της. Την άποψη αυτή, ένας αναπτυξιακός προϋπολογισμός, όπως ο φετινός, αποκτά και μια διάσταση εθνικής συμβολής σε μια συγκυρία έντονης γεωστρατηγικής αστάθειας, αλλά και προκλήσεων, έντονων προκλήσεων, από τους εξαρατολών γειτονές μας. Γι' αυτό και προβλέπει την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας, την αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών, την ανανέωση του εξοπλισμού των υποβρυχίων μας. Και όχι μόνο. Και βέβαια, η ένταση της διπλωματικής μας δράσης συνεχίζεται αμύωτη. Αναφέρθηκα στην εισαγωγή μου ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης εγκατέλειψε το ακραίο ύφος το οποίο χρησιμοποίησε όταν μίλησε για τον προϋπολογισμό, κατέβασε τους τόνους και μίλησε για την ανάγκη εθνικής ενότητας στα εξωτερικά ζητήματα. Προσυπογράφω απόλυτα αυτήν την προσέγγιση. Δεν διέκρινα σε αυτά τα οποία είπε και σε αυτά τα οποία είπανε και οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων καμία ουσιαστική διαφοροποίηση από την εκπεφρασμένη θέση της κυβέρνησης στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξωτερική πολιτική τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες εβδομάδες. Επαναλαμβάνω την αταλάντευτη θέση μας. Η Ελλάδα μένει πιστή και στο διεθνές δίκαιο και στις ισχύουσες συμφωνίες. Δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά δεν εκχωρεί και τίποτα. Και οι ένοπλες δυνάμεις της είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμες να υπερασπιστούν την εθνική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία. Συμφωνούμε όλοι σε αυτή την αίθουσα ότι είμαστε πάντα υπέρ των κανόνων καλής γειτονίας. Υπέρ των ανοιχτών διάβλων, υπέρ της επικοινωνίας, υπέρ του διαλόγου. Ουδέποτε αυτή η κυβέρνηση σκέφτηκε έστω και τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων εβδομάδων να αναστείλει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη συζήτηση η οποία γίνεται σε αυτό το κρίσιμο πεδίο. Ακριβώς γιατί όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες και οι καιροί ταραγμένοι, τότε είναι που πρέπει να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας. Γι' αυτό και εμείς ανταποκρινόμαστε και στο αίτημα να συνεχιστούν οι ιδρυνευτικές επαφές. Αλλά δεν προσερχόμαστε, και θέλω να το τονίσω αυτό, και είμαι σίγουρος ότι η άποψη αυτή απηχεί τη θέση όλης της εθνικής αντιπροσωπείας, δεν προσερχόμαστε σε αυτό το διάλογο ούτε πιεζόμενοι, ούτε από θέση αδυναμίας. Πολύ περισσότερο υπό την απειλή παράνομων τετελεσμένων. Έχουμε και δίκιο, έχουμε και αυτοπεποίθηση και έχουμε και ισχυρές συμμαχίες. Συμμαχίες οι οποίες χαλιβδώνονται μέρα με τη μέρα και συμμαχίες οι οποίες επιβεβαιώθηκαν για ακόμα μία φορά και στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα, πριν από τη Συνόδου Κορυφής, ζητήσατε και σωστά να υπάρξει μια ρητή καταδίκη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό ακριβώς πετύχαμε. Το μνημόνιο συνεργασίας εντός εισαγωγικών Λιβύης-Τουρκίας είναι άκυρο, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και αυτό συμπεριλαμβάνεται στα επίσημα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και μία τελευταία αναφορά σε μία αποστροφή σας, κύριε Τσίπρα, σχετικά με το ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω το γεγονός ότι
κάνατε μία θεαματική στροφή ως προς την άσκηση εξωτερικής πολιτικής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με αυτό το οποίο πιστεύατε. Αφήσατε στην άκρη τις ωραίες δηλώσεις περί του ΝΑΤΟ, περί των υπεραλιστών Αμερικάνων και πολύ καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε. Απαιτεί η χώρα, η στρατηγική σχέση, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κάποιες επιφυλάξεις, δηλαδή αυτά θα το λύσετε μεταξύ σας αυτό το θέμα. Εσείς καλά κάνατε. Χρόνια έχουν ή δεν έχουν αλλάξει. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αλλάξανε και καλά κάνανε στο συγκεκριμένο τομέα. Και καλά κάνανε και αλλάξανε. Και αυτό σημαίνει ότι με την εξαίρεση του Κομμουνιστικού Κόμματος διαμορφώνεται σε αυτή την αίθουσα, για πρώτη φορά τουλάχιστον από τα χρόνια της μεταπολίτευσης, μία πλατιά διακομματική συμμαχία, η οποία θεωρεί την σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχέση με μεγάλο βάθος, σχέση στρατηγικής συμμαχίας. Αυτό το πιστεύαμε πάντα εμείς ως Νέα Δημοκρατία, για μας δεν είναι έκπληξη. Όμως, κύριε Τσίπρα, δεν είμαστε δεδομένοι, όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είμαστε δεδομένοι για κανέναν. Είμαστε δεδομένοι μόνο για τον ελληνικό λαό και διαπραγματευόμαστε με όλους, πάντα με γνώμονα, το συμφέρον του ελληνικού λαού. Διότι οι καλοί σύμμαχοι στις δυσκολίες φαίνονται. Και βέβαια θα πρέπει να επαναλάβω στο σημείο αυτό ότι από πλευράς αμερικανικής έχει υπάρξει ρητή καταδίκη από το State Department, από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, της εντός εισαγωγικών συμφωνίας Λιβύης-Τουρκίας, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών ως μια συμφωνία προκλητική, η οποία προφανώς δεν προάγει την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε λοιπόν διαμορφώσει ένα πλαίσιο διακομματικής συνένεσης, το οποίο κινητοποιεί συνολικά την ελληνική διπλωματία, επενδύει ταυτόχρονα στη θωράκιση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας μας. Και θέλω να επαναλάβω και εδώ πέρα και δημόσια από το βήμα της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι η πόρτα του γραφείου μου είναι πάντα ανοιχτή για οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά στα εθνικά ζητήματα, και αν υπάρχουν ζητήματα τα οποία κρίνω ότι πρέπει να ενημερώσω τους πολιτικούς αρχηγούς, αυτό θα το κάνω με το σωστό τρόπο, ώστε να υπάρχει πάντα η απόλυτη ενημέρωση και για ζητήματα τα οποία μερικές φορές δεν πρέπει να συζητιώνται όλα δημόσια στην εξωτερική πολιτική, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Άρα ας κρατήσουμε τουλάχιστον στο τέλος αυτής της συνεδρίασης αυτό το κεκτημένο μιας ενιαίας εθνικής γραμμής, η οποία πρέπει να εκπαιμφθεί από αυτό εδώ πέρα το Κοινοβούλιο, χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημειώσεις. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνω με τις εξής σκέψεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε κι άλλα χρόνια. Τα χαμένα χρόνια φέρνουν χαμένες γενιές. Κάνουμε λοιπόν σήμερα το πρώτο αποφασιστικό βήμα, ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό της νέας δεκαετίας. Τον πρώτο προϋπολογισμό της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ξεκινάμε την απαιτητική, αλλά όμορφη αυτή πορεία προς τον εθνικό στόχο. Την ανάπτυξη για όλους. Δεν σας ζητώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Σας ζητώ όμως να μας ασκήσετε τεκμηριωμένη κριτική μακριά από τις ακρότητες του παρελθόντος. Χθες βρέθηκα σε μία εκδήλωση προς τιμήν του απερχόμενου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του σταθερού φίλου της Ελλάδος, του Γάλλου Μπενουακέρε. Ήταν εκεί πολλοί από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής περιπέτειας. Και πέρασαν σαν καλλιδοσκόπιο μπροστά μου εικόνες μιας τραυματικής δεκαετίας. Από τις προσφυγές στα μνημόνια μέχρι την ένταση και τον κοινωνικό διχασμό στο Ζάπιο,
από τα δημοψηφίσματα μέχρι τον πόνο τον οποίο βίωσε η ελληνική κοινωνία συνολικά όλα αυτά τα 10 χρόνια. Ο βουβός πόνος μιας κοινωνίας που διαχειρίστηκε μια πρωτοφανή κρίση με πρωτοφανή αξιοπρέπεια. Όλα αυτά τα χρόνια οι πολίτες ψήφισαν και ξαναψήφισαν. Δοκίμασαν όλους και όλα στην εξουσία. Έβαλαν προσωρινά στη Βουλή ακραίους πολιτικούς σχηματισμούς που βγήκαν από το περιθώριο για να μπουν στο πολιτικό σύστημα και ευτυχώς για τη δημοκρατία μας επέστρεψαν σε αυτό. Μύθοι γκρεμίστηκαν, ιδεολειψίες συνετρίβησαν. Όμως η πατρίδα μας άντεξε, οι Έλληνες αντέξαμε, βρήκαμε το δρόμο μας και στο χέρι όλων μας είναι ποτέ ξανά να μην το ξαναχάσουμε. Σας ευχαριστώ.